Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σκλαβ και επιστρέψαμε με ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θα έχουμε την ανασκόπηση για τον 11ο αγώνα της σεζόν του πρωταθλήματος του GTS, του Kings of Circuit, στην πίστα του Austin στην Αμερική. Από ό,τι βλέπετε, πρώτο-τελευταίος αγώνας, αποφασίσαμε να το μειώσουμε σε 12 αγώνες αντί για 14, για να έχουμε και ένα μικρό break μέχρι να βγει το καινούριο παιχνίδι του 2023, να τελειώσουμε και το co-op το οποίο έρχεται, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή βασικά στο κανάλι, μπορείτε να το τσεκάρετε, θα αφήσω link κάτω στην περιγραφή. Το νέο co-op με το Σαλμά θα είναι 10 επεισόδια τα οποία μπορείτε φυσικά να τα βρείτε, έχουμε ανεβάσει ήδη τα δύο. Άρα πάμε στο βίντεο όπου έχουμε qualifying για το Grand Prix του Austin. Κάναμε ένα γύρο με τα Inters να πάρουμε μια αίσθηση και τώρα θα βγούμε στην πίστα με ένα set soft warm-ups. Γενικά, για όσους το ξέρουν, είναι η χειρότερη μου πίστα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Θα βάλω τα δυνατά μου όμως, γιατί είμαστε 7, αν δεν κάνω λάθος, βαθμούς πίσω από τον Cook, και αν χάσουμε το σημερινό αγώνα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το χάσαμε κάπως έτσι από τα χέρια μας. Ο Κου ήταν πολύ καλύτερος στο δεύτερο μισό. Έκανε ένα τρομερό σερί νικών. Πήρε 5 σερί και η διαφορά μειώθηκε. Οπότε δεν είχαμε καμία ελπίδα. Ήταν σε άλλο επίπεδο. Έχει ανέβει υπερβολικά πολύ, θα έλεγε κανείς. Αλλά ναι, αυτά είναι τα θετικά της προπόνησης. Και φαίνεται ότι έχει δουλέψει τόσο πολύ με αυτό το game φέτος. Πραγματικά το αξίζει αν καταφέρει εν τέλει να το πάρει. Θα έχουμε, θυμίζω, άλλο έναν αγώνα στο Abu Dhabi για να ανατρέψουμε τα αποτελέσματα σε περίπτωση που είναι κατά μας μέχρι το τέλος του αγώνα. Και επίσης έχουμε και άλλα δύο επεισόδια για το FN Action, τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος θα ανέβει σύντομα, και τον αγώνα του Abu Dhabi που θα είναι την Δευτέρα στις 29 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το φινάλε για το F1 Action. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος στις ημερομηνίες, και είναι την μεθεπόμενη εβδομάδα. Όπως βλέπετε, τελειώσαμε το γύρο στο 33-9-01 και ήταν μόλις 12η θέση, αλλά ήταν ίσως από τους καλύτερους γύρους που έχω κάνει στην πίστα αυτή φέτος. 32-5-61 ο Κου, 1,3 δευτερόλεπτα μας έριξε. Και ο μόνος που κατάφερε να κοντράρει λίγο τον Κου ήταν ο Σφάκης, όλοι οι υπόλοιποι ήταν 6 δέκατα πίσω. Πάμε λοιπόν στον αγώνα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο Grand Prix του Austin. Βλέπετε εδώ, η στρατηγική θα είναι φυσικά hard medium και κατεβάζουμε λίγο τα καύσιμα στα 52 κιλά, ελπίζουμε σε κάποιο safety car γιατί έχουμε σχεδόν full grid για ακόμα μια φορά. Η συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά το κάτι άλλο και σας ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχατε. Προσπάθησα να το οργανώσω όσο καλύτερα γινόταν και από ό,τι φαίνεται το πετύχαμε. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή για αυτήν εδώ την κατηγορία. Είχαμε πάρα πολλές ρεζέρβες οι οποίες ήταν έτοιμες να μπουν σε περίπτωση που κάποιος βασικός οδηγός έλειπε. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε πάνω από 16 άτομα στο λόμπι σήμερα. Θα σας πω ακριβώς πόσα είναι τα άτομα γιατί δεν τα υπολόγισα. Είμαστε, μόλις προτώσει και ο Σφάκης, 17 άτομα σήμερα. Μόνο 3 απουσίες, μια χαρά είναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το Formation Lab με τη Hard Goma, θυμίζω, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο σημερινό αγώνα. Είναι κομβικό να τερματίσουμε πάνω από τον Κου για να μείνουμε στο κυνήγι του πρωταθλήματος μέχρι και τον τελευταίο αγώνα, ή έστω να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση για να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάμε λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και θα έχουμε τα κόκκινα φώτα πάρα πολύ σύντομα. Φορτώνει και ο τελευταίος οδηγός. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόκκινο φως. Σβήνουνε και έχουμε κίνηση, έχουμε φύγει αρκετά καλά. Αλλά θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί στην πρώτη στροφή. Έχουμε χώρο για να βουτήξουμε στην εσωτερική. Εδώ ο Μάνος οριακά πέφτει πάνω στον τάβα. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί πέρα. Θα στρίψουμε καθαρά βέβαια. Και εδώ θα έχει κανείς κάποιο γλίστριμα. Όχι. Όλα καθαρά, μένουμε στην 12η θέση. Τώρα το χάνει ο Ρέστης και ανεβαίνουμε στην 10η. Προσεκτικά εδώ από τα εσάκια να μην πέσουμε πάνω σε κάποιον. Χάγκα Φραγμελάζα έχουν την δική τους μάχη μπροστά. Οριακά δεν ακουμπήσανε. Πιστεύω έχουν και ενδοεπικοινωνία μεταξύ τους και μπορούν να συνεννοηθούν.
Τώρα θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου sector, μπαίνουμε στο δεύτερο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε τελική ταχύτητα. Τρέχουμε αρκετά ψηλά φτερά, 42-38 αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι σε τελική θα υστερούμε απέναντι στους περισσότερους οδηγούς. Αλλά στο πρώτο και στο τελευταίο sector θα είμαστε αρκετά δυνατοί. Εδώ και με λίγο μπαταρία και βλέπετε πως ο Λάζαρος αρχίζει να ξεφεύγει στην τελική ταχύτητα. Εδώ πέρα πλησιάζει πολύ τους μπροστινούς και ο Χάγκα θα ανοίξει λίγο τη γραμμή του και θα κουμπίσουν μεταξύ τους. Τους αποφεύγουμε και ανεβαίνουμε στην ένατη θέση μετά από την επαφή που είχαν τα δύο Williams μεταξύ τους. Καταστροφή λοιπόν για την ομάδα. Συνεχίζουμε στην ένατη πλέον θέση. Είμαστε στους βαθμούς, έχουμε κάνει μια πολύ καλή κίνηση μέχρι στιγμής και επόμενος αντίπαλος είναι ο Κόσκορη στην Ferrari στην 8η θέση. Για να δούμε πιο μπροστά ο Κου έχει καταφέρει να κρατήσει την πρωτοπορία. Είναι δεύτερος ο Σιφάκης, ο οποίος είναι ρεζέρβα στην Haas σήμερα. Ο Στέλιος είχε θέμα με τα πετάλια του αν δεν κάνω λάθος και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σήμερα και ούτε στο Abu Dhabi θα αγωνιστεί από ό,τι φαντάζομαι. Ο Κου κάνει ταχύτερο γύρο. Γράφουμε το 45-21 εμείς και για να δούμε αν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί πιο μπροστά. Έχουμε κάνει, όπως είπα, αρκετά καλή κίνηση και μιας και δεν είναι η πίστα μας, θέλουμε να χτίσουμε σιγά σιγά τον ρυθμό μας και να δούμε πόσο πιο γρήγορα μπορούμε να πάμε. Έχουμε βρει ένα αρκετά καλό setup, το οποίο μας δίνει σιγουριά, μας δίνει σταθερότητα και μπορούμε να πιέσουμε ειδικά σε αυτό το πρώτο sector που είναι πάρα πολύ τεχνικό. Βλέπετε, μειώσαμε τον Κόσκορη και εδώ το έχει χάσει ο Φρόγκι. Θα ανέβουμε στην 8η θέση, άλλοι 2 βαθμοί στο όνομά μας και πιο μπροστά έχουμε τον Παυλίδη, ο οποίος είναι με τη Medium. Έχει κάνει και αυτός μια πολύ καλή κίνηση και θα εκμεταλλευτεί τον ταχύτερο ρυθμό που του δίνουν τα ελαστικά του για αυτούς τους πρώτους γύρους. Ο Μάνος είναι στην τρίτη θέση, ο Σάκας Κου είναι στην τέταρτη, ο Τάβα στην πέμπτη, ο Παυλίδης στην έκτη και ο Κόσκορης στην έβδομη. Ο Τάβα, ο οποίος παίζει με τη μόνη για σήμερα, έχει έρθει Fanatec για όσους δεν το ξέρουν και πάει και καταπληκτικά. Εδώ πέρα θα έχουν μια μικρή μάχη μεταξύ τους, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο, συνεχίζουν κανονικά. Πιο πίσω δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, νομίζω αρκετά μεγάλη διαφορά πλέον. Έχουμε βγάλει τον Τασάρα, δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα, θα τον βγάλουμε εκτός DRS μετά το δεύτερο sector. Τώρα ενεργοποιηθεί το DRS, ο Κου κάνει ταχύτερο γύρο στο 37-469 για να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς συγκριτικά με αυτόν. 38-787, 1,3 στον γύρο χάνουμε από ό,τι όλα δείχνουν και δεν νομίζω να αλλάξει αυτό καθόλου σύντομα. Προχωράμε. Η μεγαλύτερη μας ευκαιρία ήταν στην Ιαπωνία, αφού δεν καταφέραμε να την εκμεταλλευτούμε. Νομίζω σήμερα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Πάμε στον τέταρτο γύρο που ο Φρόγκι θα κάνει retire και είναι στην πίστα το retire. Θα έχουμε safety car στον τέταρτο γύρο. Δεν νομίζω ότι θα μπει κάποιος στα pit για να κάνει αλλαγή ελαστικών, αλλά αυτό είναι καλό. Μπορούν να μειωθούν λίγο οι διαφορές και να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας στην πορεία. Προφανώς δεν μπορεί να μπει κανείς για αλλαγή ελαστικών τώρα, δεν βγάζει κανένα ελαστικό 23 γύρους, ούτε η hard δεν θα μπορούσε να τους βγάλει. Τώρα έχουμε πανεκκίνηση στο τέλος του έκτου γύρου, θα ξεκινήσουμε κανονικά για να δούμε πού μπορούμε να ανέβουμε τώρα που μειώθηκαν οι διαφορές. Ο Τάβα πιάστηκε λίγο στον ύπνο και θα προσπαθήσουμε να κάψουμε την μπαταρία τώρα για να επιτεθούμε στον Κόσκορη, ο οποίος κάνει το ίδιο, προσπαθεί να επιτεθεί στον Τάβα και την μπαταρία το καταλαβαίνουμε νωρίς και την κλείνουμε. Τώρα πάει να βουτήξει από την εσωτερική, δεν μπορεί να περάσει. Ο Τάβα κάνει ένα μικρό λάθος, φαίνεται ότι δεν νιώθει ακόμα τόσο άνετα με το τιμόνι, αλλά μπορώ να πω ότι το έχει βρει αρκετά, δεν τα πάει καθόλου άσχημα. Από τη στιγμή που είναι μπροστά μας με το τιμόνι, σίγουρα τα πάει μια χαρά. Έχουμε κίτρινη σημαία πίσω, κάτι έγινε, πρέπει να ήταν μια Αλφα Τάουρι η οποία το έχασε. Συνεχίζουμε να πιέζουμε τον Κόσκορη και σε αυτό εδώ το sector ειδικά είμαστε αρκετά δυνατοί. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε οποιοδήποτε λάθος τον μπροστά. Πιο μπροστά, ο Κου με τον Σιφάκη συνεχίζει να δίνει τη μάχη. Ο Σιφάκης δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Προσπαθεί να τον περάσει, αλλά φαίνεται ότι απλά είναι υπερβολικά γρήγορος για εμάς. Τώρα ο Κόσκορης αρχίζει να ξεφεύγει στην ευθεία και μας μειώνει και ο Τασάρας λίγο, αλλά θα μείνουμε μπροστά. Ο Τάβα κρατιέται μπροστά από τον Κόσκορη και θα κάνει ένα μικρό
άνοιγμα της γραμμής εδώ. Ο Κόσκος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, αλλά θα κάνει και αυτός ένα γλίστριμα και θα το εκμεταλλευτούμε εμείς εν τέλει. Θα βουτήξουμε από την εσωτερική και θα περάσουμε στην 7η θέση. Πολύ ωραίο και έξυπνο προσπέρασμα. Επόμενος στόχος ο Τάβα στην 6η και πιο μπροστά ο Παυλίδης στα 3,1 πλέον από εμάς με την medium, θυμίζω, γόμα. Εδώ οριακά δεν πήραμε κάποιο warning και θα κρατηθούμε μπροστά από τον Κοσκόρη. 38-5-82 ταχύτερος μας γύρος, 39-9 ήταν ο προηγούμενος και προχωράμε, αφού έχουμε βελτιώσει στο 38-4-91, προχωράμε στο τέλος του 1ου γύρου, μπαίνουμε στον 10ο για να δούμε. Μένουμε κοντά στον Τάβα στα 1,2 διαφορά και μπαίνουμε με κάθε γύρο στο DRS, αλλά στο τρίτο sector φαίνεται ότι έχει το κάτι παραπάνω να δώσει ο Τάβα. Εδώ όμως θα κάνει ένα λάθος και θα σπινάρει, θα κάνει ένα μικρό τετακέ και θα ανέβουμε κάπως έτσι στην 6η θέση. Συνεχίζουμε λοιπόν την καταπληκτική πορεία μας. Πιο μπροστά ο Σακασκού έχει 5 δευτερόλεπτα ποινή. Είμαστε στον 12ο γύρο πλέον και σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν για να κάνουν τις αλλαγές τους. Ο Κου είναι ακόμα στην πρωτοπορία. Ο Μάνος έχει περάσει δεύτερος, ο Σιφάκης τρίτος, Σακασκού στην 4η με τα 5 δευτερόλεπτα ποινή και εδώ ο Κόσκορης θα προσπαθήσει να περάσει και θα τον αφήσουμε να περάσει γιατί κρατιόταν συνεχώς στο DRS μας και είχε αρκετά καλύτερο ρυθμό σε αυτό το σημείο, οπότε δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να τον αφήσουμε να πάρει την εκθέση για την ώρα και να δοκιμάσουμε στην πορεία να τον περάσουμε σε περίπτωση που κάνει κάποιο λάθος. Ερχόμαστε στη γρήγορη παρατεταμένη δεξιά και εδώ ο Κόσκορης θα έχει ένα γλίστημα και θα το χάσει. Ανεβαίνουμε κάπως έτσι άκοπα στην 6η θέση για ακόμα μια φορά χωρίς να χάσουμε και χρόνο. Ο Σακασκού μπαίνει στα pit να βγάλει και την πεντάρα από ό,τι φαντάζομαι. Για να δούμε πού θα βγει. Αν βγει σε κίνηση τότε αυτό θα είναι καλό για μας. Θα μπορέσουμε να βγούμε μπροστά του σε περίπτωση που δοκιμάσουμε το overcut. Ο Κόσκορης θα πάει στα pit να κάνει retire μετά από αυτό που έπαθε. Και εμείς στην 5η θέση πλέον. Ελπίζω να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι την τέταρτη. Όταν βάλουμε εμείς την medium και Σακασκού και Παυλίδης θα έχουν την hard, θα είμαστε αρκετά πιο γρήγοροι. Εδώ μπαίνει και ο Κουσταπίτ και θα πάρουμε την πρωτοπορία για έναν γύρο. Θα οδηγήσουμε λοιπόν τον αγώνα για να δούμε αν θα μείνουμε κι άλλο έξω ή αν θα μπούμε στο τέλος του 16ου γύρου για να τρέξουμε με 11 γύρους medium γόμα, προφανώς και βγαίνει. Τα hard είναι ακόμα σε καλή κατάσταση, πατάμε αρκετά καλά, κάναμε ταχύτερα προσωπικά σε αυτούς τους τελευταίους γύρους. Βλέπετε, 1.38-2.49 ήταν το ταχύτερο μας πέρασμα στο stint με την hard. Ο Κου τώρα φαίνεται ότι ζέστανε ήδη τα ελαστικά του, βλέπετε 48% στα πίσω ελαστικά, καλή φορά. Μπορούσαμε να τραβήξουμε την hard 4 γύρους ακόμα, να τους έβγαζε το 20 και ίσως να πηγαίναμε σε hard soft, αλλά προφανώς αυτή η στρατηγική δεν είναι viable, να το πω έτσι. Ο Κου μας μειώνει στα 4,3 και κάπου εδώ απλά θα μπούμε στα pit, δεν υπάρχει λόγος να τραβήξουμε άλλο ένα γύρο και να τον καθυστερήσουμε ή να δώσουμε κάποια μάχη και να χάσουμε τον χρόνο μας. Σκεφτήκαμε για λίγο να το τραβήξουμε σε περίπτωση που έβγαινε κάποιο safety car για να το εκμεταλλευόμασταν, αλλά νομίζω ότι εάν θέλουμε να κάνουμε overcut στον Σακασκού πρέπει να μπούμε τώρα στα pit. Και όταν λέμε τώρα εννοούμε τώρα σε αυτό το γύρο. Βλέπετε ο Κου μας έκοψε μισό δευτερόλεπτο σε διάστημα 2 στροφών, οπότε θα πάρουμε γραμμή για τα pit και θα μπούμε να βάλουμε τη medium γόμα μέχρι το τέλος. Προσεκτικά να μην υπερβούμε το όριο ταχύτητας. Το καταφέρνουμε και για να δούμε τι pit stop θα είναι. Το turning θα είναι optimal. Ο Μάνος κάνει ταχύτερο γύρο στο 36-2.47. Εμείς βάζουμε τη medium στα 2,3 το pit stop. Βγαίνουμε στην 4η θέση για την ώρα. Ο Λάζαρος μας περνάει, ο οποίος χρωστάει pit stop. Ο Παυλίδης θα μας περάσει κι αυτός και θα ανοίξει την διαφορά κάπου στα 6 δευτερόλεπτα. Περνάει και ο Τάσος και βγαίνουμε ακριβώς μπροστά από τον Τάβα, ο οποίος κι αυτός χρωστάει pit stop. Τώρα θα είμαστε πιο γρήγοροι σε αυτό το πρώτο σέκτορ αφού ζεστάμε τα ελαστικά. Περνάμε αρκετά καλύτερα τώρα με τα φρέσκα λάστιχα τα εσάκια. Ο Τάβα πρέπει να έχει κάπου στο 50% φορά. Και ο Σακασκού ακριβώς από πίσω. Αυτή η πεντάρα του κόστησε σημαντικά και δεν θα μπορέσει να μας παίξει άμυνα για το
για το υπόλοιπο του αγώνα λογικά. Θα μπορούσε να κάνει την δουλειά για τον αδερφό του, πείτε το έτσι, σε περίπτωση που γινόταν το οτιδήποτε, που δεν πρόκειται να γίνει γιατί είναι πολύ πιο γρήγορος από εμάς. Φτάνουμε τον Τάσο στα 1,5 δευτερόλεπτα, ο οποίος Τάσος έχει 12 δευτερόλεπτα ποινής, στα 5,7 ο Παυλίδης και πίσω ο Σαγκασκού το έχασε, έκανε τετακέ, τον φάγαμε τον άνθρωπο, οπότε προχωράμε. Ο Τάβα τώρα παραμένει στον διαρέσμα στα 8 δέκατα, θα μπει και αυτός τώρα όπου να είναι στα pit να περάσει σε αλλαγή ελαστικών. Ο Χάγκα Φράγκ έκανε DNF στα pit και έχουμε ακόμα 11 αγωνιστικούς γύρους για να ανατρέψουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα μας επιβαρύνει. Αν καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι την τρίτη θέση θα είναι καταπληκτικό, αλλά πρέπει να φτάσουμε μέχρι τον Σιφάκη, πράγμα που φαντάζει αρκετά δύσκολο. Δεν νομίζω να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί, μπορούμε όμως να πάρουμε την τέταρτη θέση σήμερα. Ο Τάσος μπαίνει στα pit, δεν θα μας σταθεί καθόλου εμπόδιο. Ο Τάβα νομίζω θα μπει και αυτός ή τώρα ή στον επόμενο γύρο να κάνει την αλλαγή του. Ναι, στον επόμενο, μπήκε εν τέλει. Και μπαίνουμε στον 21ο που γράφουμε το 37-2. Γυρνάμε ένα δευτερόλεπτο αργότερα από τον Κου, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε φτάσει όμως τον Παυλίδη στα 1,6, 1,5 τώρα η διαφορά και ο Σφάκης είναι στα 9,5 δευτερόλεπτα μπροστά. Ο Σφάκης ο οποίος δεν κυνηγάει τίποτα, εκείνη τη στιγμή ήμασταν στο πάρτι και ο Παυλίδης θα πάρει πέναλτι εδώ, που σημαίνει ότι θα την πάρουμε την τέταρτη θέση σίγουρα. Ο Σφάκης όμως από αυτό το σημείο και μετά αποφάσισε να πάει πιο χαλαρά, δεν κυνηγάει κάτι έτσι κι αλλιώς, είναι απλά ρεζέρβα και λογικά θα μας δώσει την τρίτη θέση. Βλέπετε πόσο έχει αφήσει το πόδι του από τον γκάζι, είναι στα 8,6 ήδη διαφορά. Εμείς πλησιάζουμε τον Παυλίδη τώρα σε αυτό το σύγκρουμα στροφών στο πρώτο σέκτορ και προσπαθούμε να μπούμε σε απόσταση DRS για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Είμαστε σε απόσταση DRS, αλλά δεν ξέρω με το 8% μπαταρία που έχουμε αν θα μπορέσουμε να τον περάσουμε στην ευθεία, στη δεύτερη ευθεία DRS, μεγαλύτερη ευθεία της πίστας. Εδώ θα κάνει λάθος όμως και θα βγει εκτός πίστας, θα πάει πάνω στα γρασίδια. Θα ανοίξουμε τώρα τον DRS και θα τον πλησιάσουμε όσο μπορούμε. Και με και λίγη μπαταρία θα πάμε από την εσωτερική να κοιτάξουμε για το προσπέρασμα. Ο Παυλίδης φρενάρει εδώ πέρα, μας αφήνει να περάσουμε και χάνουμε λίγο τα φρένα γιατί τρομάξαμε, να το πούμε και έτσι. Μιας και φρένανε στην ευθεία, δεν το περιμέναμε και μας έπιασε λίγο στον ύπνο, αλλά ευτυχώς δεν πέσαμε πάνω του. Πήγαμε να πάρουμε τον αέρα εκεί πέρα ή να του βουτήξουμε στην εσωτερική, δεν κατάλαβα ακριβώς τι πήγαμε να κάνουμε. Προχωράμε όμως τον τελευταίο πλέον γύρο του αγώνα. Ο Σφάκης έχει 6 δευτερόλεπτα ποινής, ο Μάνος έχει 12, είναι στα 22 δευτερόλεπτα μπροστά όμως. Ο Κούμας έχει ανοίξει στα 25 δευτερόλεπτα, η διαφορά είναι εμφανέστατη, η διαφορά δυναμικής μεταξύ και εμάς και του, και του Κου και του Μάνου βασικά, από όλο το υπόλοιπο grid. Ο Σφάκης τώρα θα μας δώσει όπως είπα την τρίτη θέση, είναι στα 4,1 η διαφορά, συνεχίζουμε εμείς να πιέζουμε. Το ταχύτερο γύρο πρέπει να τον έχει και αυτόν ο Κου, που σημαίνει ότι η διαφορά θα πάει στους 18 ή 19 βαθμούς, άρα πρέπει να ελπίζουμε σε κάποιο θαύμα για να πάρουμε το πρωτάθλημα στο σημερινό αγώνα στο Abu Dhabi. Δεν θα υπάρχει live όπως δεν υπήρχε και στον αγώνα της Αμερικής, αλλά θα δείτε σχετικό βίντεο για να κλείσουμε την χρονιά. Έχουμε άλλα 3 βίντεο ανασκοπήσεων, 2 αγώνες στο Abu Dhabi και έναν στη Σαουδική Αραβία για να κλείσουμε την φετινή σεζόν με το League Racing. 13 Ιουνίου βγαίνει το καινούργιο παιχνίδι του F1 23. Θα έχουμε φυσικά πολύ content εκεί πέρα, ελπίζω να κάνουμε και κάποιο live, να βρω λίγο χρόνο για live stream. Υπάρχει και εξεταστική, υπάρχουν και διάφορες εξετάσεις που πρέπει να δώσω, οπότε δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσω να βρω χρόνο. Ερχόμαστε τώρα από το τελευταίο sector. Ο Κου πήρε την νίκη, ο Μάνος δεύτερος με τα 12 δευτερόλεπτα ποινής που είχε θα πέσει πολύ πίσω. Ο Ζιφάκης θα πάρει την τέταρτη θέση εν τέλει και εμείς ερχόμαστε να πάρουμε ακόμα ένα βάθρο για την φετινή σεζόν, αλλά δεν φτάνει για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Βλέπετε, μόνο σταθερότητα κάποιες φορές δεν είναι αρκετή. Σου δίνει βαθμούς, αλλά εάν είσαι και γρήγορος και σταθερός, τότε τα σαρώνεις όλα. Και από ό,τι βλέπετε, αυτό έχει κάνει ο Κου. Έκτη νίκη ή έβδομη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε όλους αυτούς τους αγώνες. Πρέπει να είναι η έβδομη τους τη σεζόν, και ή η έβδομη ή η όγδοη, και πρέπει να ξεφεύγει πλέον
σε επίπεδο. Νομίζω ότι οριακά φτάνει και τον Σπάνια και τον Μάριο και τον Λιζάρ και τον Παναγί και όλους αυτούς τους top οδηγούς πλέον. Στο Abu Dhabi είναι τρομερός, άρα μόνο με ένα DNF του θα μπορέσουμε να ελπίσουμε σε πρωτάθλημα. Βέβαια, σε περίπτωση ισοβαθμίας το παίρνει αυτός, γιατί έχει περισσότερες νίκες. Βλέπουμε λοιπόν την κατάταξη. Κου, Μάνος, εμείς, Σιφάκης, Παυλίδης, Τασάρας, Σάκας Κου, Λάζαρος, Τάβα και Τάσος, η δεκάδα, Τάκης, Κάρα, Πικνίκ, Χάγκα Φραγκ. Στη 14η θέση, DNF νομίζω έχει κάνει ο Χάγκα και όλοι από κάτω έχουν κάνει DNF και αυτοί. Ο ταχύτερος γύρος πάει στον Κου με ένα 36-149. Οπότε, ναι, βλέπετε, Κόσκορης, Ορέστης και Φρόγκοι οι υπόλοιποι που δεν τερμάτισαν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να το απολαύσατε. Έχουμε ακόμα μερικά επεισόδια κοοπ να τελειώσουμε. Έχουμε άλλες τρεις ανασκοπήσεις, όπως είπαμε. Μπορείτε να τα τσεκάρετε όλα αυτά στο κανάλι. Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο και έρχονται πάρα πολλά ακόμα. Σας περιμένουμε όλους για να δείτε τα επόμενα επεισόδια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.